Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Σήμερα μου ήρθε η ιδέα να κάνω ένα βίντεο σχετικά με το παράδοξο της θεραπείας και τα επίπεδά της. Δηλαδή, θέλω να σας πω ένα τέχνασμα, λέγαμε, μια ιστορία, έτσι, την οποία συνέλαβα, για να μπορούμε μέσα από αυτό να καταλάβουμε ορισμένα επίπεδα στον κόσμο της συγχρονισμού και της θεραπείας, οι οποίες συμβαίνουν στα ανάλογα επίπεδα και τις διαστάσεις της συνείδησής μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αυτό μου είχε έρθει όταν πήγαινα στο Θησίο Βόλτα, γύρω-γύρω εκεί από την Ακρόπολη, και είχα δει έναν άνθρωπο που καθόταν και έλεγε ότι έχει καρκίνο στον εγκέφαλο και ότι ζητιάνευε. Πέρναγα που λέτε από εκεί πέρα με μία παρέα και μάλιστα το συζητήσαμε και είπα ότι αυτός ο άνθρωπος συμβαίνει να τον ξέρω εκεί πέρα και να τον βλέπω πολύ καιρό και ότι αν είχε στην πραγματικότητα πρόβλημα στον εγκέφαλο μπορεί να έχει και πεθάνει. Χωρίς να ξέρω τόσο άνθρωπος βέβαια, έτσι, αν ζει ή όχι. Εκείνη την ώρα συνέλαβα αυτή την ιστορία που θα σας πω. Έστω λοιπόν ότι έχουμε έναν άνθρωπο που κατά φαντασίωση είναι άρρωστος και νομίζει ότι έχει καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο πράγματα. Από νανοτεχνολογία που του έχουν περάσει μέσα, από βαρδισμούς μαγικών και εξόρκιων που έχουν κάνει, νυχτερίδες, κοπαλάκια και τέτοια, από μάγισσες που τον κατευθύνουν, από μάγους που του κάνουν επιθέσεις ψυχικές και τα υπόλοιπα. Και είναι κατά φαντασία ασθενής. Και κάθεται που λέτε εκεί πέρα και παίζει αυτό το ρόλο. Και έρχεται ένας άλλος στην πραγματικότητά του, που αυτός είναι κατά φαντασία θεραπευτής. Αυτός ο ένας νομίζει ας πούμε ότι είναι ο Χριστός, ο άλλος νομίζει ότι είναι ο ανάπηρος. Ο άλλος νομίζει, το λέγαμε, ότι είναι ένας δάσκαλος και έχει δυνάμεις να κάνει τον κόσμο καλά και μέσα του έχει ένα πνευματικό εγώ ότι μπορεί και θεραπεύει. Και ο άλλος είναι ο κατά φαντασία άρρωστος που νομίζει ότι μπορεί να έχει καρκίνο και οτιδήποτε άλλο πράγμα. Τίποτα από αυτά δεν είναι αποδεδειγμένο, έτσι. Όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι συγχρονίζονται. Και ξαφνικά εκεί που παρακαλάει κάποια βοήθεια, σκάει λοιπόν ο άλλος. Και αυτός που νομίζει ότι είναι Χριστός, ακουμπάει το χέρι στο κεφάλι μου και του λέει τώρα θα σε θεραπεύσω. Και αυτός που νομίζει ότι είναι άρρωστος, λέει ναι, σε περίμενα, ευχαριστώ, θεράπευσέ με. Και του λέει λοιπόν η πίστη σου σε έσωσε, ο ένας που είναι ο Χριστός. Και ο άλλος λέει σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, και θα γίνω καλά. Περνάνε μερικά δευτερόλεπτα, γίνεται όλη αυτή η ανταλλαγή στις πεποιθήσεις, θα λέγαμε, παίζεται το σενάριο, ενεργοποιούνται ορισμένα πράγματα και ξαφνικά ο ένας νιώθει ότι έγινε καλά. Σηκώνεται αυτός ο κατά φαντασία ασθενής και λέει τώρα είμαι καλά. Έγινα καλά και πραγματικά νιώθει ωραία με την ενέργειά του. Νιώθει ότι έχει θεραπευτεί και σηκώνεται και φεύγει. Και ο άλλος νιώθει ωραία ότι τον θεράπευσε και φεύγει και αυτός. Ο ένας επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο Χριστός και θεράπευσε τον άλλον και ο άλλος επιβεβαιώνοντας στη φαντασία του ο δεύτερος ότι πραγματικά ήταν άρρωστος και ήρθε και τον θεράπευσε ο Χριστός. Αυτό το κόνσεπτ λοιπόν, επειδή το λέω και στους μαθητές εδώ πέρα που έρχονται, τους φίλους, θέλω τώρα να σας το δημοσιοποιήσω για να μου γράψετε από κάτω ακριβώς τι νομίζετε, ποια επίπεδα θεραπείας, την πλάνη, τι έγινε στην πραγματικότητα και μετά θα κάνουμε ίσως άλλο ένα βιντεάκι και θα το γράψουμε για το τι συνέβη και τα επίπεδα του παραδόξου της θεραπείας και του συγχρονισμού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, περιμένω τα σχόλια σας, ειρήνη σε όλους.